Προσοχή, ψυχραιμία και όχι βιασύνη, συνιστά στους βαμβακοπαραγωγούς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Ήδη βρισκόμαστε στη δεύτερη γενιά του πράσινου σκουλικιού και όπως κάθε χρόνο οι παραγωγοί βαμβακιού δεν πρέπει να βιαστούν και να προβούν σε ψεκασμούς πριν από τον Αύγουστο. Λέμε λοιπόν στους βαμβακοπαραγωγούς μας μην επαναληφθεί αυτό το περσινό λάθος. Μέχρι τα τέλη του μήνα δεν έχει νόημα να γίνει κανείς ψεκασμός. Είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος. Θα πούν μερικοί, μα πέρυσι ψεκάσαμε, δεν πάθαμε και τίποτε. Έχω να πω σε αυτό ότι αυτός ο βιαστικός ψεκασμός στις ήσυχες χρονιές όπως ήταν η περσινή δεν έχει σοβαρές συνέπειες. Εμείς εκείνο που μας ανησυχεί και φωνάζουμε και επιμένουμε είναι η χρονιά της επιδημίας. Κανένας δεν ξέρει ο επόμενος Αύγουστος αν θα είναι μία από αυτές τις ήσυχες χρονιές ή επιδημική χρονιά. Αν είναι μία χρονιά επιδημίας και εμείς με μια ελαφρότητα έχουμε κάνει νωρίς ψεκασμούς και έχουμε σκοτώσει τα ωφέλιμα έντομα, θα πάθουμε μεγάλες ζημιές όπως πάθαμε στην τελευταία επιδημία το 2012. Προσθέτω επίσης ότι στατιστικά κάθε 7, 8, 10 το πολύ χρόνια συμβαίνει μια επιδημική προσβολή. Αφού η τελευταία ήταν το 2012 και έχουν περάσει 7 χρόνια, πλησιάζουμε στην κόκκινη ζώνη. Προσοχή λοιπόν, όχι κουτουρού ψεκασμούς στην νεκρή περίοδο που έχουμε μέχρι τα τέλη του μήνα. Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου υπάρχει ένα είδος μάχη στα χωράφια. Από τη μία μεριά είναι οι πεταλούδες του σκουλικιού που γεννούν τα αυγά τους, δυστυχώς μεγάλος αριθμός αυγών από τα οποία βγαίνουν τα σκουλίκια. Από την άλλη είναι τα ωφέλιμα έντομα που τρώνε αυτά τα αυγά της πεταλούδας και τα μικρά σκουλίκια μόλις βγαίνουν από τα αυγά τους. Έτσι λοιπόν αν βιαστούν οι παραγωγοί να ψεκάσουν ουσιαστικά σκοτώνουν τους φύλακες του χωραφιού, τα ωφέλιμα δηλαδή έντομα. Και ετοιμάζουν τα χωράφια τους για τις πεταλούδες που θα γεννήσουν τα αυγά τους, δηλαδή τα σκουλίκια. Έτσι αντί να προλάβουν την εισβολή, την φουντώνουν περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον προϊστάμενο Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών Νίκο Ρόιδο, δεν κάνουμε ποτέ πρόωρους ψεκασμούς. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα σκουλίκια, δεν πανικοβαλόμαστε. Παραμένουμε ψύχρεμοι και παρακολουθούμε τα χωράφια μας. Προχωρούμε σε ψεκασμό μόνο όταν το χωράφι μας έχει περισσότερα από ένα σκουλίκια, σε κάθε μέτρο βαμβακοφυτείας. Όταν τώρα φτάσει ο Αύγουστος, πώς θα πρέπει να δράσει ο παραγωγός? Έχουμε γράψει αυτές τις οδηγίες μας σε ένα φυλάδιο, το οποίο θα το μοιράζουν σήμερα οι γεωπόνοι σε όλα τα χωριά. Είναι απλό, είναι κατανοητό και καλό τους παραγωγούς να το διαβάσουν. Εγώ θα πω δύο λόγια. Θα φανεί η δεύτερη γενιά. Θα γίνει η γνωστή μάχη που γίνεται στο χωράφι μας ανάμεσα στις πεταλούδες και τα ωφέλιμα έντομα. Εμείς θα ψεκάσουμε μόνο αν φτάσει να έχουμε ένα σκουλίκι το μέτρο. Επίσης, να προσθέσω ότι φέτος την προσπάθεια να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ενημέρωση των παραγωγών μας εγκαινιάσαμε και την αποστολή γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων, τα γνωστά SMS. Επειδή στο χώρο δρούν και αντίρροπες δυνάμεις που συνηθίζουν αυτό το μέσο ενημέρωσης, ξεπεράσαμε και εμείς τα εμπόδια των προσωπικών δεδομένων κτλ. Πήραμε τις δηλώσεις συγκατάθεσης των παραγωγών και 200 βαμβακοπαραγωγοί παίρνουν και γραπτά μηνύματα που τους δίνουν άμεση πληροφόρηση.